Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί κατά ένα περίεργο τρόπο σήμερα ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος μεταρρύθμισης του κοινωνικού κράτους, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως λέμε εμείς, με την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ. Θα σας μιλήσω γι' αυτά. Αυτός είναι ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος, όσο σας φανεί και αν σας φανεί περίεργο, είναι γιατί αύριο ξεκινάνε αυτές οι πολύ δύσκολες και επίπονες συνεδριάσεις στο Χίλτον με τους θεσμούς. Είναι η τελευταία φορά και είναι η τελευταία φορά που νομίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε πάρα πολύ γρήγορα πάλι την τέταρτη αξιολόγηση, όπως το κάναμε και με την τρίτη αξιολόγηση. Είμαστε πολύ προχωρημένοι σε όλα τα θέματα, τα έχουμε ολοκληρώσει και με μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι υπέρ του λαού μας πια, και νομίζω ότι μπαίνουμε στην περίοδο ακριβώς από το Μάρτι για την διευθέτηση του χρέους. Όπως ξέρετε, η διευθέτηση του χρέους είναι μείζον θέμα για μας. Το υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό από την πρώτη φορά. Νομίζω ότι χωρίς αυτή τη διευθέτηση δεν θα δούμε άσπρες μέρες. Η διευθέτηση του χρέους θα γίνει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει. Δουλεύουμε για αυτούς τους τρόπους. Όπως επίσης και ότι θα γίνει η έξοδος από τα μνημόνια, καθαρή έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Γιατί παρά τα όσα επιθυμεί ο Μητσοτάκης, η αντιπολίτευση κτλ, θα βγούμε από τα μνημόνια και θα σας εξηγήσω ποια θα είναι η διαφορά βγαίνοντας από τα μνημόνια με αυτό που λέμε καθαρή έξοδο. Τι εννοούμε δηλαδή? Χωρίς αστερίσκους, χωρίς πιστοληπτική γραμμή, δηλαδή χωρίς άλλες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και πιστώσεις από τους δανειστές, πράγμα που σημαίνει ότι αλλάζει η βασική τυπολογία της ζωής μας. Τι θα πει βγαίνω από τα μνημόνια? Με ρωτάνε πολλές φορές, δηλαδή δεν θα έχουμε πια κανέναν έλεγχο από τους δανειστές? Ακούστε, θα έχουμε τον έλεγχο που έχουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ο δημοσιονομικός έλεγχος που δεν πρέπει να υπερβαίνεις ένα ποσοστό του ΑΕΠ κάθε φορά στις δαπάνες. Αυτό ισχύει και πριν, μόνο που δεν το προσέξανε. Δηλαδή δεν το προσέξανε πολύ εσκεμμένα και γι' αυτό ξεπεράσαμε το νούμερο πολύ εύκολα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πώς ξεπεράσαμε το ποσοστό του ΑΕΠ που δεν έπρεπε να ξεπεράσουμε. Το 130 φτάσαμε, τα 100 του ΑΕΠ χρέος, και μπήκαμε στα μνημόνια. Άρα, αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όπως και για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Τι δεν θα εξακολουθήσει να υπάρχει? Δεν θα υπάρχει η ανάγκη να δανειζόμαστε χρήματα και έναντι αυτών που δανειζόμαστε να πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά μεταρρυθμίσεις, συσσαγωγικά οι μεταρρυθμίσεις, γιατί πώς καταφέραμε και εδώ από μια καλή λέξη να την κάνουμε κακιά λέξη? Δηλαδή η μεταρρύθμιση είναι καλό πράγμα, κατάντησε να τρέμουμε κάθε φορά που ακούμε μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά δηλαδή που μας ανάγκασαν τόσα χρόνια να κάνουμε, τα οποία κατέστρεψαν περαιτέρω την οικονομία και την κοινωνία. Αυτή η ανάγκη τελειώνει. Δεν θα έχουμε ανάγκη κάποιου μαξιλαριού, προστασίας. Μην τύχει και πέσουμε έξω. Μην τύχει και μια φορά, γιατί τι θα συμβαίνει από εδώ και ύστερα? Θα συμβαίνει ό,τι συνέβαινε και στο παρελθόν. Θα δανειζόμαστε χρήματα όταν έχουμε ανάγκη από τις αγορές. Πόσο θα δανειζόμαστε, μα δεν είναι πιο ακριβό αυτό το χρήμα από τώρα? Ναι, είναι πιο ακριβό το χρήμα αυτό που θα δανειζόμαστε από τώρα. Αλλά θα είμαστε, όπως όλα τα κράτη, ελεύθερα να κανονίζουμε τη μοίρα μας,
και να κανονίζουμε την πορεία της οικονομίας μας και την πορεία της ανάπτυξής μας. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι από τον Αύγουστο, και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, με τις εξόδους, όπως είδατε, τις ομολογιακές, τις αγορές χρήματος, που πήγαν πολύ καλά, πιάσαμε δηλαδή επιτόκια ανάλογα με αυτά που είχαμε προ-κρίσης, απ' τη μια, και απ' την άλλη με τα μαξιλάρια, όπως λέει ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, που βάλαμε στην άκρη. Δηλαδή, συγκεκριμένα δις που δεν ξοδέψαμε και που κάθε φορά αποθηκεύουμε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χρειαστεί σε καμία περίπτωση που, παραδείγματος χάρη, οι αγορές κλειδονίζονται, γιατί αυτό το είδαμε. Κάθε τόσο οι αγορές κλειδονίζονται και ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τα επιτόκια. Δεν θα χρειαστεί να βρεθούμε στην ανάγκη να ξαναπέσουμε στην κατάσταση των μνημονίων. Δηλαδή, να μας δίνουν χρήμα και έναντι αυτού να μας επιβάλλουν μέτρα τα οποία είναι καταστροφικά για το λαό μας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και προετοιμαζόμαστε για αυτή τη μεγάλη μέρα πολλαπλά. Προετοιμαζόμαστε με ένα συνολικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Γιατί, όπως λέμε, εάν πρόκειται βγαίνοντας από τα μνημόνια να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ήμασταν πριν, δεν κάναμε τίποτα. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Και το πρώτο και το σπουδαιότερο, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η χώρα να μην παράγει αυτά που έχει ανάγκη από τη μια και από την άλλη να μην επενδύει στην παραγωγή της εκεί που είναι τα πλεονεκτήματά της. Πώς το φτιάνουμε αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης παραγωγικής της χώρας? Το κάνουμε μέσα στα γραφεία των υπουργών ή στα επιτελεία των θεωρητικών? Όχι. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο που αποδεικνύεται βδομάδα τη βδομάδα πολύτιμο. Ποιο? Τα αναπτυξιακά περιφερειακά συνέδρια. Έχουμε κάνει 9 στην κάθε περιφέρεια της χώρας, αύριο το 10ο στην Πελοπόννησο και μας μένουν τα άλλα 3 που θα τα ολοκληρώσουμε μέσα στο Μάρτιο, αρχές Απριλίου. Δηλαδή μέσα στο Μάρτιο και την κεντρική Μακεδονία και μετά μας μένουν οι 2 περιφέρειες του Αιγαίου. Τι γίνεται και η Αττική? Βεβαίως έχουμε κάνει ένα κομμάτι μικρό της Αττικής στη Δυτική Αττική. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτά τα συνέδρια? Αυτά τα συνέδρια πηγαίνει σχεδόν πάνω από το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και λέει και συζητάει με τους φορείς, όλους τους παραγωγικούς, αλλά και τους δημοτικούς, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους κτλ, αλλά και τις παραγωγικές δυνάμεις, συζητά για την κάθε περιφέρεια ποια έργα είναι σκόπιμα, αλλά συγχρόνως συζητάει και για τις εργασιακές σχέσεις και για την κοινωνική οικονομία και για την ανεργία και για την κοινωνική προστασία, καλλιόρα, από αυτά που θα ακούσετε εσείς, σε κάθε περιοχή της χώρας μας. Τα προβλήματα αναδεικνύονται και είναι πραγματικά. Και πάνω σε αυτά προτείνουμε, αν θα κάνουμε δρόμους ή όχι, αν θα δώσουμε τα λεφτά του ΕΣΠΑ στις μικρές επιχειρήσεις ή όχι, σε ποιες ακριβώς την κάθε περιοχή, που έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα. Διότι βεβαίως ούτε στις μεγάλες επιχειρήσεις είχε νόημα να τρώνε τα πολλά λεφτά του ΕΣΠΑ, αλλά ούτε και να κατακαιρματίζεται το ζεστό χρήμα που έχει η χώρα σε περιοχές που δεν είχε συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι θα πει συγκριτικό πλεονέκτημα? Συγκριτικό πλεονέκτημα σημαίνει εκεί που στην πρωτογενή παραγωγή, στην Γεωργία, έχω ένα εξαιρετικό προϊόν, πώς το επεξεργάζομαι ώστε να γίνει ονομασία προέλευσης ή να γίνει, αντί να στέλνω τα κρασιά μου σε πρώτη ύλη στην Ιταλία για να μου γυρίζουν πανάκριβα γαλλικά, ιταλικά κρασιά, να τα φτιάνω εδώ όλα πανάκριβα για το εξωτερικό ελληνικά κρασιά. Άρα δηλαδή,
Απ' τη μια ανασυγκροτούμε όλη την παραγωγική, κάνουμε όλη την παραγωγική ανασυγκρότηση σε όλα τα επίπεδα. Και δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι μόνο ο δευτερογενής, αλλά και ο τριτογενής. Τι θα πει αυτό? Οι υπηρεσίες. Πώς αλλάζουμε το κράτος? Πώς κάνουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να είναι χρήσιμο για τον πολίτη? Εδώ θα σας δώσω και το παράδειγμα το δικό μας. Τι κάναμε στη δική μας περιοχή για να καταλάβετε συνολικά τι κάνουμε. Επομένως, πια θα μπορούμε μέσα στο Μάρτιο να παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης χώρας, όπου δεν γυρίζει πίσω, δεν έχει σχέση με το παρελθόν. Εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη τομή και πρέπει να το καταλάβετε. Από τη μια δηλαδή αλλάζουμε την πορεία της χώρας και την αλλάζουμε όχι μόνο στο εσωτερικό της, αλλά την αλλάζουμε και σχέση της στις διεθνείς. Και την αλλάζουμε βεβαίως ξεκόβοντας μια για πάντα τις ιστορίες και της διαφθοράς και της διαπλοκής και τις πελατειακές σχέσεις. Νομίζω θα δείτε και το παράδειγμα το δικό μας τι κάνουμε σε ένα τομέα που φαίνεται ότι δεν έχει τέτοια διαφθορά και πελατειακές σχέσεις όπως της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. Ξεκόβουμε σημαίνει ότι αλλάζουμε εντελώς την ιστορία όπου εκεί ήταν, αν θυμάστε, εκείνο το περιβόητο τρίγωνο που λέγαμε όταν προεκλογικά. Τι λέγαμε για αυτό το τρίγωνο, θυμάστε? Ότι τη χώρα την κυβερνά ένα τρίγωνο διαφθοράς. Η μία του γωνία, λέγαμε, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η άλλη του γωνία ήταν το κεφάλαιο και η τρίτη γωνία ήταν η πολιτική. Τι καλύτερο παράδειγμα από την Οβάρτης για να δείτε τι ωραία που είχαμε προβλέψει όταν δεν ξέραμε. Επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε είχε σχέση με την κρατική μηχανή, ούτε είχε σχέση με τίποτα από όλα αυτά, ούτε ήξερε βασικά προβλήματα του τόπου πριν το 2015. Με την είσοδό μας στο κράτος, στη διακυβέρνηση, στην κυβέρνηση, όχι στη διακυβέρνηση, αυτά τα πράγματα αρχίσαμε επώδυνα, εξαιρετικά επώδυνα να τα γνωρίζουμε. Τι λέει το παράδειγμα της Νοβάρτης? Λέει ότι μία χώρα μικρή δαπανούσε επί δεκαετίες, για να μην λέω πολλά, από το 2000 μέχρι το 2010, και θα πούμε και μετά τι έγινε, γιατί πολλά ακούγονται αυτές τις μέρες, διπλάσιο ποσό από ό,τι χώρες με τον ίδιο πληθυσμό και βέβαια πολύ πιο πλούσιες στο φάρμακο. Γιατί αυτό και πώς γινόταν αυτό? Αυτό γινόταν γιατί πανίσχυρες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη Novartis, δεν είναι μόνοι. Έχουμε και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, σαν τη Ρος, που αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, ο Ανδρέας ο Ξανθός, στη Βουλή. Τι εκβιασμό μας έκανε η Ρος να αποσύρει τα φάρμακά της και τι έκανε τότε η κυβέρνησή μας. Φαντάζομαι ότι θα τον ακούσατε τον Ανδρέα, παρόλο που μίλησε τις 2.30 ώρα το πρωί. Εφαρμακευτικές λοιπόν πανίσχυρες εταιρείες είχαν δημιουργήσει ένα εκπληκτικό, μια εκπληκτική ιστορία πάλι με το ίδιο τρίγωνο. Κεφάλαιο οι εταιρείες. ΜΜΕ από την άλλη μεριά, δημοσιογράφοι κτλ. Δημοσιότητα και δημόσια σχέση. Και από την άλλη πολιτική. Πολιτική λέει δηλαδή η Φωτίου σήμερα ότι τα πιάσανε? Δεν λέει η Φωτίου ότι τα πιάσανε σήμερα μέχρι να αποδειχθεί. Λέει όμως ότι δεν μπορεί να φανταστεί η Φωτίου ότι γινόταν αυτό το πάρτι, το σκάνδαλο που σήμερα όλοι αναγνωρίζουν, χωρίς να το ξέρει καθόλου, να έχει πάρει χαμπάρι η πολιτική ηγεσία επί 10 χρόνια και μετά άλλα 4, άλλα 5. Πώς γίνεται αυτό?
πώς γίνεται να ξοδεύεις διπλάσια, 23 δις ξοδέψαμε σε όλα αυτά τα 10 χρόνια, σχεδόν άλλο ένα μνημόνιο δηλαδή. 23 δις όταν άλλες χώρες αντίστοιχες του πληθυσμού, όχι τις ευημερίες μας, πολύ πιο πλούσιες, ξοδεύαν 10 δις. Δεν το πήρε χαμπάρι κανείς τότε, από την πολιτική ηγεσία. Και τι γινόταν τότε, ποιος τα πλήρωνε αυτά? Τα πλήρωναν τα ταμεία. Τα ταμεία φαλήραν στον δρόμο. Όχι μόνο εξαιτίας αυτού, αλλά και εξαιτίας του κουρέματος, του καταπληκτικού που έκανε ο κύριος Βενιζέλος, των αποθεματικών μας. Φαλήρανε και άρα το κράτος έβγαζε από την τσέπη του και συμπλήρωνε κάθε φορά αυτές τις δαπάνες. Έτσι ακριβώς είναι μία από τις πτυχές που μπήκαμε στο μνημόνιο. Δεν είναι το φάρμακο άσχετο από το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Και δεν είναι μόνο η Νοβάρτης, όπως λέω. Και δεν είναι μόνο το φάρμακο, είναι και άλλα πράγματα. Ένα-ένα αυτά τα θέματα θα ξυλώνονται. Γι' αυτό τρέμουν. Γι' αυτό βλέπετε την ιστερία των ημερών. Γι' αυτό βλέπετε το παράλογο. Οι άνθρωποι που φτιάξανε το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ένα επέσχυντο νόμο, γιατί τι λέει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος λέει ότι όταν για οτιδήποτε γίνεται μια έρευνα δικαστική, οτιδήποτε, ο κάθε άνθρωπος, πολίτης του κόσμου τούτου, πάει στα δικαστήρια. Τον στέλνουν στα δικαστήρια μέσω της έρευνας, ό,τι και αν βρίσκουν. Μόλις πέσουν πάνω στη Φωτίου, υπουργό, σταματάει η έρευνα. Όπα. Και πάει στη Βουλή. Τι σημαίνει πάει στη Βουλή, ξέρετε? Αποκαλύπτονται όλα τα στοιχεία της έρευνας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή με την αποκάλυψη των στοιχείων δεν προχωράει και η έρευνα. Να σας πω εγώ τι συμβαίνει. Αυτό είναι που είναι έξαλλο το FBI με την Ελλάδα, αλλά και όλες οι άλλες χώρες. Διότι με αυτό τον τρόπο η έρευνα σταματάει στην αρχή της, δεν έχουν δέσει καλά όλα τα στοιχεία, αποκαλύπτονται και είναι πολύ δύσκολο μετά να ξαναδέσουν τα στοιχεία. Αν καταλαβαίνετε, νομίζω ότι σας λέω. Ποιος το έφτιαξε αυτό το νόμο? Αυτό το νόμο τον κατοχύρασε καταρχήν στο Σύνταγμα ο κύριος Βενιζέλος. Τον έφτιαξε η κυβέρνηση δεξιάς. Γιατί μετά το Σύνταγμα τον εξειδίκευσε το νόμο. Περί ευθύνης υπουργών. Που αυτομάτως κάνει από τη μια αυτή τη δουλειά και από την άλλη πολύ γρήγορα διαγράφει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος όλα τα παραπτώματα τις παρανομίες των υπουργών. Φωνάζει σήμερα ο κλέφτης. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Ποιος άνθρωπος με μυαλό μπορεί σε αυτό το κράτος να φανταστεί το παραλογικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε τους μάρτυρες που έστειλε στο FBI πριν 3 χρόνια. Ότι συγχρόνως ο ΣΥΡΙΖΑ με συνεννόηση με τους δικαστικούς, με τους δικαστές, με τους εισαγγελείς διαφθοράς, έστησε τους μάρτυρες που είχε στείλει πιο μπροστά προ 3 ετών στην Αμερική. Και όλα αυτά ποιος? Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι κλέφτης. Δηλαδή αυτή η ιστορία είναι τόσο εξοφθάλμος, δηλαδή παράλογη, όσο και ανατριχιαστική. Γιατί ακριβώς δείχνει πού μπορεί να φτάσουν οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μην χάσουν την εξουσία. Λένε, μα αφού από τη στιγμή που πήραμε εμείς τη διακυβέρνηση, μέσα στα μνημόνια δηλαδή, μειώθηκε η δαπάνη του ΕΟΠΗ, δηλαδή αυτό που πλήρωνε ο κρατικός προϋπολογισμός στα φάρμακα και στον ΕΟΠΗ. Πώς είναι δυνατόν να μας κατηγορείτε? Είναι μακριά, αλλά... Ωραία. Χρειαστεί. Καλείτε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μας κατηγορείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, εδώ είναι οι άνθρωποι, είναι από τους λίγους.
Αν δεις τα κέρδη της Νοβάρτης, δεν μειώθηκαν. Από πού λοιπόν τα έπαιρνε η Νοβάρτης? Πρώτον, τα έπαιρνε από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή άρχισε το φάρμακο να, από τον ΕΟΠΗ δημόσια να πληρώνεται λιγότερα, αλλά θυμάμαι και από τη Μακαρίτσα τη μητέρα μου που πλήρωνε μηδέν συμμετοχή ως δημόσιος υπάλληλος, που ήταν συνταξιούχα και ξαφνικά βρέθηκε να πληρώνει το 24%. Άρχισε δηλαδή από την τσέπη της να πληρώνει αυτό που μείωνε από τον ΕΟΠΗ. Και από την άλλη βεβαίως άρχισαν όλα τα γνωστά, τα φάρμακα τα οποία έπρεπε, θυμάστε την περιβόητη ιστορία με τα γενώσιμα. Προσπαθούσαν να πείσουν όλο τον ελληνικό λαό, τα γενώσιμα είναι σκάρτα πράγματα, για να παίρνουν τα δίθεν αυθεντικά από την Νοβάρτης. Δεν θέλω να πάω στον καταπληκτικό κύριο Αβραμόπουλο με τα 10-15 εκατομμύρια εμβόλια, λες και ήτανε όλοι, είχε έρθει εδώ όλη η Αφρική, είχε πάθει, ήτανε να πάθει ας πούμε αυτές τις αρρώστιες. Αυτά που έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα είναι μοναδικά. Κάναμε τον ΕΦΚΑ, δηλαδή ενιαίο ταμείο όπου μπήκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί. Τι συνέβη? Ο ΕΦΚΑ ήταν προϋπολογισμένος για το 2017 ότι θα έχει έλλειμμα 900 εκατομμύρια. Οι δανειστές είχαν εγκρίνει επομένως να βάλουμε από τον προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια για να πληρώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τη στιγμή που τα ενοποιούμε, τι γίνεται, ξέρετε? Βγάζει κέρδος ο ΕΦΚΑ. Όχι μόνο καλύπτει τα 900 εκατομμύρια, αλλά βγάζει 1.300 εκατομμύρια. Τι σας λέει αυτό? Τι σας λέει αυτό? Όταν ενοποιήσαμε τους κωδικούς, τους ασφαλιστικούς σε όλα τα ταμεία, βρέθηκαν κωδικοί για το ίδιο άτομο, 7 και 8 σε διάφορα ταμεία. Στο ίδιο ταμείο 2 και 3 κωδικοί. Η ρεμούλα δεν έχει όρια. Έτσι έμπαινε αυτό το κράτος μονίμως μέσα. Και έτσι χρεώσαμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Χρεώσανε, γιατί δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει πια όλοι σας, ότι δεν το φάγαμε όλοι μαζί. Επομένως η Νοβάρτης είναι μία κορυφή του παγόβουνου. Φωνάζουν διότι τρέμουν. Αυτά που λένε είναι τόσο παράλογα και γελία, όσα λίγο να κάτσεις μόνος σου να σκεφτείς όλα τα στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν μπορεί να ισχύσει. Κάθε μέρα που περνάει, είμαστε για αυτούς μία φοβερή απειλή. Θα σας δείξω γιατί είμαστε απειλή και στο κράτος πρόνοιας, προστασίας. Για κοιτάξτε τι συμβαίνει όταν εμείς πηγαίνουμε σε αυτή την καρέκλα της κοινωνικής αλληλεγγύης, το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πρέπει να σας πω καταρχήν με κάθε ειλικρίνεια ότι όταν κάθισα εγώ προσωπικά σε αυτή την καρέκλα δεν είχα καταλάβει τι χρεωνόμουν. Νόμιζα ότι πήγα εκεί για να σώσω τον κόσμο από την ανθρωπιστική κρίση. Δυστυχώς καρέκλα είχε πολλά πράγματα. Δεν είχε μόνο αυτό. Η πρόνοια στην Ελλάδα αφορά 6 κατηγορίες ανθρώπων, ομάδες, πληθυσμού. Αλλά στην πραγματικότητα αφορά τον καθέναν μας. Ένα από τα λάθη που λέγεται είναι ότι η πρόνοια είναι για τους άπορους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι όμως είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα εγκαταλελειμμένα ή όχι. Τα παιδιά σε οικογένειες. Καλή ώρα το οικογενειακό επίδομα. Τα παιδιά στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Τα παιδιά οπουδήποτε. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ηλικιωμένοι. Ηλικιωμένοι με όλα τους τα προβλήματα. Ένα τρίτο κομμάτι είναι οι ανάπηροι. Ανάπηροι δυστυχώς, να χτυπήσω ξύλο, μπορούμε να γίνουμε όλοι μας ανά πάσα στιγμή. Και από μια βαριά αρρώστια ή όχι, αλλά και από μια κακοτυχία. Είναι όλος ο λαός που μπορεί εν δυνάμει να είναι ανάπηρος. Μια άλλη κατηγορία είναι η Ρωμά. Μια άλλη κατηγορία είναι οι άστεγοι.
Άρα αφορά 6 κατηγορίες του πληθυσμού και εν δυνάμει αφορά όλο τον πληθυσμό. Αυτή είναι η πρόνοια. Τι παραλάβαμε μόλις πήγαμε? Παραλάβαμε πρώτα-πρώτα ένα χαμηλό προϋπολογισμό για την κοινωνική προστασία. Δηλαδή, η Ελλάδα 2,2% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 4,1%, και μόνο για τα οικογενειακά επιδόματα να φανταστείτε ότι ήταν 0,4% του ΑΕΠ, όταν η Ευρωζώνη δαπανούσε 2,1% μέσο όρο, σε 100. Με απλά λόγια, εμείς όταν πήγαμε, παραλάβαμε ένα προϋπολογισμό 790 εκατομμύρια. 790 εκατομμύρια. 54 υπαλλήλους. Αυτό ήταν η πρόνοια. 54 υπαλλήλους εξαντλημένους, διότι προφανώς δεν μπορείς να κάνεις με 54 υπαλλήλους πρόνοια στην Ελλάδα, αλλά και σε κανένα κράτος. Και βεβαίως, από εκεί και ύστερα, παραλάβαμε αυτό το δίπολο. Δηλαδή, πολυάριθμα ιδρύματα. ΜΚΙΟ, ΝΥΠΗ ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ ιδιωτικού δικαίου, ΝΥΠΗ ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ, αυτά ήταν δημοσίου δικαίου, 63 ήταν τα δημοσίου δικαίου. Τα ΝΥΠΗ ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ ήταν σωματεία, φιλανθρωπικά, ΜΚΙΟ κτλ. Που παρήχαν λειτουργίες και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Όπως τα ιδρύματα που ακούτε καλά, παιδικά χωριά SOS, αλλά που ακούτε κάθε τόσο σκάνδαλο, βιασμοί γινόντουσαν στο τάδε ίδρυμα παιδιών. Τους γέρους που κάηκαν στο ίδρυμα εκείνο το εκκλησιαστικό, τους άλλους γέρους που μας παράτησαν μέσα το βράδυ ένα άλλο ίδρυμα τέτοιο φιλανθρωπικό και ούτω καθεξής. Πώς ήτανε αυτά τα ιδρύματα? 250 πιστοποιημένα. Μέχρι το τέλος, με τα πρώτα δύο χρόνια, εμείς είχαμε πιστοποιήσει 500. Αυτό δεν έβγαζε άκρη, καθόλου, γιατί ήταν όλο το σκοτεινό κράτος της Φρυδερίκης. Όλες οι κυρίες, τα σωματεία, τα φιλανθρωπικά, είχαν κάνει κάποτε ιδρύματα, ευεργέτες, με τις περιουσίες τους ή όχι. Σιγά σιγά αυτό ατόνισε και με την κρίση, όπως καταλαβαίνετε, τελείωσε. Περάσαμε νόμο. Όλα τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα γραφτούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τους τα στοιχεία, δηλαδή ωφελούμενους, πώς έχουν, πώς συμπαίνουν, πώς βγαίνουν, καθημερινά, εργαζόμενοι, εθελοντές, γιατί πολλοί δεν είχαν και εργαζόμενους, είχαν εθελοντές, τα δε περισσότερα με εμβληματικά το άσυλο Ανιάτων και το γυροκομείο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες περιουσίες του κράτους μετά την εκκλησία και τα δύο, είχαν 30 εκατομμύρια και 25 έκαστο χρέη και απλήρωτους τους εργαζόμενους τους επί 30-35 μήνες σε επίσκεψη εργασίας. Αυτά ήταν τα ιδρύματα. Τα βάλαμε υποχρεωτικά να εγγράφονται επί ποινή άρσης της αδείας λειτουργίας τους. Πολύ βαρύ. Το ψηφίσαμε στη Βουλή. Πολύ βαρύ. Τι απεκαλύφθη? Απεκαλύφθησαν 1500 από δάφτα. Ένα-ένα άρχισαν να ξεφυτρώνουν και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Ούτε τα εκκλησιαστικά έχουν γραφτεί, εκτός από αυτά που είναι στην Αττική και είναι του Αρχιεπισκόπου. Αυτά έχουν εγγραφεί. Τα υπόλοιπα, άρα πεδίον δόξης λαμπρών. Σας λέω ότι μόλις τελειώσει αυτή η καταγραφή θα φέρουμε νόμο. Ανάλογα με το είδος. Για παιδιά, για γέρους και για ανάπηρους. Ξεχωριστές κατηγορίες. Ανάλογα με το μέγεθος. Μεγάλα, μικρά, μεσαία.
θα φέρουμε νόμο που θα κανονίζει τα πάντα, τους τρόπους λειτουργίας τους, τους τρόπους που θα πληρώνονται, τους τρόπους που αν θα παίρνουν λεφτά από την περιφέρεια ή όχι, από το κράτος ή όχι. Άρα αυτό το τοπίο το περιβόητο θα ρυθμιστεί. Μέχρι εδώ ήταν αυτή η ασυδοσία. Νοικοκυρέμα λέγεται. Μπράβο, ναι. Εγώ είμαι του νοικοκυρέματος, όπως ξέρετε. Γεμιστά και τα λοιπά. Λοιπόν, το δεύτερο. Το ένα λοιπόν που μου παραδώσαν ήταν αυτό το χάος. Το δεύτερο που μου παραδώσαν ήταν επιδόματα. Επιδόματα. Κάθε ομάδα που μπορούσε να πιέσει την εκάστοτε κυβέρνηση και τις σχέσεις που είχε με την κυβέρνηση έπαιρνε ένα επίδομα. Από πού το έπαιρνε? Από όπου να είναι. Άλλα από τους δήμους, άλλα από τα υπουργεία, άλλα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Και πάει λέγοντας. Δεν είχε τέλος. Τι κάναμε? Φτιάξαμε τον ΟΠΕΚΑ. Θα έρθω σε αυτό. Δηλαδή, Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και μαζέψαμε όλα τα επιδόματα σε μία αρχή. Και άρα όλα θα δίνονται με τους ίδιους τρόπους, με τους ίδιους κανόνες, με την ίδια διαφάνεια. Δεν υπήρχε δίχτυ ασφάλειας για τους φτωχούς. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω κιόλα. Λένε ότι κάνανε επιλωτικά προγράμματα, ήταν δικό τους, λέει το ΚΕΑ. Καλά, ο ελληνικός λαός ξέρει αν πήρε ποτέ επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ή αν εμείς το κάναμε αυτό το 17, πέρσι, 760 εκατομμύρια βάλαμε από εκεί που δεν είχαμε ευρώ και από εκεί που μας ζήταγαν οι δανειστές να κόψουμε τα επιδόματα για να βάλουμε τα λεφτά από τα επιδόματα στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Αυτό καταφέραμε και δεν πέρασε. Επομένως είμαστε εμείς αυτοί που κάνανε για πρώτη φορά ένα δίκτυο ασφάλειας για τους άπορους αυτής της χώρας που είχαν φτάσει στα όρια τους. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το σύστημα έχει γραφειοκρατία, έχει πελατειακή σχέση και έχει διαφθορά. Δεν θέλω να σας θυμίσω τους τυφλούς που ήταν ταξιτζίδες, δεν θέλω να σας θυμίσω τίποτα, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αυτό ήταν το σύστημα. Τις πρώτες μέρες που πήγαμε εμείς στο Υπουργείο, εγώ ήμουν ακατάπληκτη. Γιατί άνθρωποι, σαν και εσάς, σαν και εμένα, ανεβαίναν πάνω σε μένα. Και μου λέγανε ο καθένας τον καημό του. Θέλω ένα επίδομα για το γιο μου, βρείτε μου μια δουλειά εκεί. Ρώτησα λοιπόν, βρε παιδιά, τι γίνεται? Έτσι ανεβαίνει ο κόσμος στον Υπουργό? Άλλη, αυτό ήταν το σύστημα του προηγούμενου. Δηλαδή, όσους θέλαμε της εκλογικής μας περιφέρειας ή των φίλων μας των εκλογικών περιφερειών, τους σημειώναμε, τους παίρναμε τηλέφωνα, νομίζανε ότι τους κάναμε χάρη, ενώ ήταν να πάρει ο άνθρωπος τη σύνταξή του ή το επίδομά του. Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας. Φρυδερίκη και επιδόματα ως χάρη. Τι λέτε? Λοιπόν, πάμε Κατερίνα. Αυτά τα ξέρετε. Όταν λοιπόν ξεσπάει κρίση, το ήδη ανύπαρκτο προνοιακό κράτος καταραίει. Προφανώς. Από εκεί που δίνανε λεφτά στα ιδρύματα, διάφορα επιδόματα κτλ, όλα καταραίουν. Η ανεργία 27%, τα ξέρετε, η ανεργία των νέων 52%, η παιδική φτώχεια και η ηλική στέρηση 36%. Και κοιτάξτε να δείτε εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον για να δούμε ποιος στόχευσε τα μεσαία στρώματα. Εγώ δεν λέω τη μεσαία τάξη, γιατί εμείς οι αριστεροί εννοούμε κάτι διαφορετικό με τη μεσαία τάξη. Μιλάω για τα μεσαία στρώματα. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2009, το 2008 ήταν 2.900.000 άνθρωποι. Έτσι, περίπου το 1 τρίτο, κάτι λιγότερο από το 1 τρίτο του πληθυσμού. Όταν παραλαμβάνουμε εμείς, αυτός ο πληθυσμός έχει γίνει 3.900.000. Από πού ήρθε αυτός?
Έπεσε από τον ουρανό. Όχι, έφυγε από τα μεσαία στρώματα. 1 εκατομμύριο άνθρωποι φύγαν από τα μεσαία στρώματα και ήρθανε στους φτωχούς. Αυτή είναι πώς έγινε η φτωχοποίηση των μεσαίων στρωμάτων. Και όχι μόνο αυτό. Τα στοιχεία για μια τετραμελή οικογένεια που ήταν στο μεσαία στρώματα, να σας πω και κάτι άλλο ακόμη για να με παρακολουθήσετε. Θεωρείται το 25% του πληθυσμού ότι είναι τα φτωχά στρώματα. Σε εμάς δεν είναι το 25%, όπως βλέπετε είναι πολύ μεγαλύτερο. Το 25% του πληθυσμού στην άλλη άκρη είναι τα πλούσια στρώματα. Το 50% είναι τα μεσαία στρώματα, εξού και η μεσαία τάξη. Αυτοί λοιπόν τα μεσαία στρώματα, πέρα που χάσανε 1 εκατομμύριο και πήγαν στη φτώχεια, δεν πήρανε βέβαια από τους πλούσιους να γίνουν, γιατί οι πλούσιοι κρατήσανε τα προνόμια τους και αυξηθήκαν κιόλα. Όλοι χάνανε, οι φτωχοί χάσαν 40% των εισοδημάτων τους μέσα στην κρίση. Τα μεσαία στρώματα χάσαν 36% των εισοδημάτων τους. Το ανώτερα στρώματα δεν χάσανε και κάποιοι από αυτούς τα κερδίσανε και παραπάνω. Για να καταλάβετε τι συνέβη μέσα στην κρίση. Όταν λέω χάσαν τα μεσαία στρώματα, τι εννοώ. Εννοώ μια τετραμελής οικογένεια, ένα ζευγάρι γονιών και 2 παιδιά. Προ-κρίσης, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, είχε ένα εισόδημα ισοδύναμο. Ισοδύναμο εισόδημα είναι αυτό που θεωρείται, όχι ακριβώς τα λεφτά που παίρνεις, αλλά ο μέσος όρος όλων των εισοδημάτων της κατηγορίας. Είχε λοιπόν ένα ισοδύναμο εισόδημα γύρω στις 36.000 το χρόνο. Πόσο έφτασε αυτό το 15 που αναλάβαμε εμείς, ξέρετε? 21.750. Μετά ξανασυζητάμε ποιος στοχοποίησε την περιβόητη, τα περιβόητα μεσαία στρώματα. Και άρα τι κάνουμε εμείς το 15-16, μόλις ερχόμαστε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον πρώτο νόμο, την ανθρωπιστική κρίση. Ο πρώτος νόμος είναι ένας εξαιρετικός νόμος. Με πολύ λίγα χρήματα, δεν είχαμε και όλα, θυμάστε την τραγικότητα εκείνης της περίοδου, δίνουμε κάνουμε 3 δράσεις. Δίνουμε δηλαδή προπληρωμένη τραπεζική κάρτα σίτησης, τη βλέπετε δίπλα σας. Δίπλα. Αυτή είναι η κάρτα αλληλεγγύης. Μια κάρτα η οποία είναι επινόηση σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί είναι προπληρωμένη κάρτα μόνο για τρόφιμα. Δηλαδή τραπεζική κάρτα. Τραπεζική κάρτα. Όπου πήγαινε εμείς, του πιστώναμε του δικαιούχου κάθε μήνα 70 έως 220 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειάς του και πήγαινε και αγόραζε τρόφιμα από οπουδήποτε. Εμείς βάλαμε τα POS, δεν μπήκανε τα POS, τα μηχανάκια, δεν μπήκανε με τα capital controls. Τα είχαμε βάλει πιο νωρίς, γιατί μπορούσε στο μπακάλικο, στο χασάπι, οπουδήποτε να βάζεις την κάρτα και να εξαργυρώνει τα λεφτά που έπαιρνες μόνο για τρόφιμο. Αυτό ήταν η φροντίδα της αριστεράς για να μην δίνει σακούλες στους ανθρώπους, για να έχουν αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Γι' αυτό κάναμε αυτή την επινόηση, η οποία είναι η δική μας λογική της αριστεράς, ότι οι άνθρωποι δεν μπορεί να ξεφτελίζονται επειδή βρέθηκαν σε αυτή την ανάγκη. Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, το ξέρετε, 330 κιλοβατέρες, επανασύνδεση του ρεύματος κτλ. Και επιδότηση ενοικίου 70 έως 220 ευρώ ανά άτομο στον ιδιοκτήτη. Γιατί στους ιδιοκτήτες? Για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι ιδιοκτήτες και μην πετάξουν τον κόσμο έξω. Γιατί είχαμε πάρα πολλά πια εξώσεις. Και φοβόμασταν ότι θα αυξηθεί το κύμα, ας πούμε, των ανθρώπων που θα έμεναν στον δρόμο. Δωρεάν σχολικά γεύματα. Εκείνη την περιβόητη χρονιά ξεκινάμε τα δωρεάν σχολικά γεύματα από το πέραμα. Ποιοι μαγειρεύουν για τα σχολικά γεύματα? Μαγειρεύουν ΚΙΣΠΕ, δηλαδή κοινωνικές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης.
Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι κίνσεπ, κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που λέμε, μόνο που το 30% των εργαζομένων τους είναι άτομα με νοητική στέρηση, άτομα πρώην φυλακισμένοι, άτομα πρώην τοξικομανείς. Αυτοί μαγειρεύουν για 4.500 παιδιά του περάματος, κάθε μέρα. Ζεστά, ωραία φαγητάκια. Τα παιδιά τρώνε τα πάντα. Τρώνε από πρασόριζο μέχρι αρακά, δεν το πιστεύουν ούτε οι μάνες τους. Γιατί τρώνε όλα μαζί, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα μες στο σχολείο και τρώνε σιγά σιγά υγιεινά γεύματα τα οποία είναι, μας τα σχεδιάζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο κατά της παχυσαρκίας. Δεν έχουν βούτερα, έχουν μόνο λάδι, δεν έχουν ζύμες, δεν έχουν τίποτα, γιατί εκτός των άλλων είμαστε και πρώτοι στην παχυσαρκία την παιδική. Έτσι ξεκινάνε τα δωρεάν σχολικά γεύματα. Και βέβαια οι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστες πολίτες μας μπαίνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό εξηγούσε ο Ανδρέας ο Ξανθός στις 2,5 η ώρα το πρωί. Ότι εσείς κλέβατε με την Οβάρτης και εμείς βάλαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας που τους είχατε αφήσει απ' έξω, που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε τη συμμετοχή στο φάρμακο, δωρεάν στο φάρμακο, και αυτό μας σήμερα είναι 12 εκατομμύρια το μήνα που πληρώνει αυτή η κυβέρνηση για τους ανασφάλιστους, για το δικαίωμα στην υγεία και στο φάρμακο. Αυτό είναι η διαφορά, το φάρμακο και το φάρμακο. Και τέλος, η δωρεάν μετακίνηση ανέργων. Αυτά κάναμε τα δύο πρώτα χρόνια, 15-16, και το 17. Το 17 πράγματι φτιάνουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης στο ΚΕΑ, όπου πράγματι και αυτό έχει πολλούς νεοτερισμούς. Τι νεοτερισμό έχει το ΚΕΑ? Το ΚΕΑ έχει, πέρα από την οικονομική ενίσχυση που την παίρνει με πληρωμένη κάρτα πάλι κάθε μήνα, του τα πιστώνουμε, ή με cash, το 50% σε κάρτα, το άλλο 50% στον τραπεζικό του λογαριασμό κάθε άνθρωπος. Πέρα από αυτό, που αυτό σήμερα είναι 620.000, 620.000 δεν έχουμε φτάσει, 626.000 συνάνθρωποι μας που παίρνουν το ΚΕΑ, έχουμε υπολογίσει, όπως σας είπα, 760 εκατομμύρια, 64 εκατομμύρια είναι αυτό το μήνα που θα τα πάρουν τις 28 του μηνός Τετάρτη. Προσπαθήσαμε να τα πληρώνουμε την ίδια μέρα. Το ΚΕΑ όμως, πέρα από το ότι έχει άλλες δύο επινοήσεις, δηλαδή διασυνδέει τον άνθρωπο που το παίρνει με προγράμματα, με ένα σύνολο προγραμμάτων, δηλαδή τρόφιμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν, ξανά, βάουτσερ για τους υπερφωνηπιακούς σταθμούς, βλέπετε εκεί, κοινωνικά τιμολόγια παροχής νερού, τώρα είδατε το 75% στο COT, έκπτωση στο ηλεκτρικό δηλαδή κτλ. Πέρα από αυτό, έχει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γιατί? Εμείς δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε μια δεξαμενή φτωχών και να τους βαστάμε εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρει να βάλουμε όλο αυτόν τον κόσμο στην εργασία και στην κοινωνία, ξανά. Άρα το 10%, και αυτό είναι καινοτομία δικιά μας, το 10% όσων μπαίνουν στο ΚΕΑ θα μπουν στην αγορά εργασίας με δικά μας προγράμματα. Μέσα στον χρόνο. Το 10% του πληθυσμού των ανέργων. Ποια ήταν όμως η μεγάλη του καινοτομία του ΚΕΑ? Το ΚΕΑ είναι όλο ψηφιακό. Καταλαβαίνετε ότι εμείς, αντιμετωπίζοντας αυτά τα τεράστια νούμερα, δεν υπήρχε πιθανότητα να τα δώσουμε πώς? Μέσα από τους δήμους? Να αρχίσει να πηγαίνει ο καθένας με ένα φάκελο και με χαρτιά, φέρε αυτό το χαρτί, κάνε εκείνο. Διασυνδέσαμε λοιπόν για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος 6 βάσεις δεδομένων. Γιατί οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να τις διασυνδέσουν? Γιατί προφανώς
αφού είχαν εξαντλήσει για την περιβόητη κοινωνία της πληροφορίας τα δισεκατομμύρια στα προγράμματα για την ψηφιακή εποχή, δήθεν, η μία βάση δεν συνομιλούσε με την άλλη. Άλλη μία εταιρεία που είχε Intrasoft τη μία, άλλη εταιρεία που είχε την άλλη. Και δεν μιλούσαν μεταξύ τους, ήταν μαλωμένες. Γιατί αυτό, γιατί δεν μπορείς έτσι δεν αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις ρουσφέτη. Αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις με πελατειακά ακροατήρια. Γιατί τώρα το σύστημα μόνο του, μόλις βάλεις το αφημί σου ή το άμκαν σου, διασυνδέει 6 βάσεις δεδομένων. Φέρνει μπροστά τι έχεις δηλώσει από τάξεις, τι έχεις πάρει τους τελευταίους 6 μήνες, τι επιδόματα παίρνεις, ποια είναι η περιουσία σου, ποια είναι τα σπίτια σου, ποια είναι τα οχήματα κτλ, ποια είναι τα παιδιά σου, τα πάντα. Και αμέσως, ακριβώς, σου λέει μέσα σε 2 λεπτά δικαιούσε να πάρεις το ΚΕΑ, θα το πάρεις τότε και θα πάρεις τόσα λεφτά. Αυτό είναι πρωτοτυπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης. Οι εταίροι μας δεν τα περιμέναν αυτά από μας. Έγινε λοιπόν κατάπληκτη. Πώς εμείς μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πάνω σε αυτή τη βάση δεδομένων του ΚΕΑ, φτιάξαμε τη βάση για το κοινωνικό μέρισμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι άρχισε η ψηφιακή εποχή στην Ελλάδα και μάλιστα για τα πιο κατατρεγμένα κομμάτια του ελληνικού πληθυσμού, που είναι και μεγάλα. Διότι άμα είναι 3,5 εκατομμύρια, μιλάμε για πάνω από το 1/3. Διασταυρώναμε στο κοινωνικό μέρισμα 50.000 αιτήσεις την ώρα και απαντούσαμε σε 25.000 αιτήσεις, ναι, είσαι δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος, θα πάρεις τόσα τότε. Βρήκαμε πόσα παιδιά είχαν γεννηθεί, ενώ δεν ήταν δηλωμένα. Και συμπληρώσαμε στις αιτήσεις του καθενός τα παιδιά. Βρήκαμε πόσοι ήταν οι άνω των 65 χρονών και τους δώσαμε χωρίς αίτησή τους το κοινωνικό μέρισμα. Άρα σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα χωρίς να ανακατεύονται τα ανθρώπινα χέρια. Χωρίς σχέσεις τέτοιου είδους. Γιατί οι σχέσεις αυτές είναι πολύ περίεργες και δημιουργούν μεγάλες εξαρτήσεις. Εμείς υπερηφανευόμαστε ότι μέσα από το ΚΕΑ, μέσα από το κοινωνικό μέρισμα, φέραμε την ψηφιακή εποχή στην Ελλάδα, όχι για τους σπουδασμένους, όχι για τα υψηλά στρώματα, όπως ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά για τα πιο δύσκολα, τα πιο ευάλωτα στρώματα της χώρας. Και αυτό, νομίζω, ξανά, μόνο μια κυβέρνηση αριστεράς μπορεί να το κάνει. Και το λέω με μεγάλη υπερηφάνεια μου, γιατί το κάνουμε. Και όταν λέω... Και όταν λέω μεγάλη υπερηφάνεια μου, δεν εννοώ εμένα ως θεανό φωτίο. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε 10-12 συντρόφους στο Υπουργείο που δουλεύουν χωρίς Κυριακές, χωρίς καθαρές Δευτέρες, χωρίς αργίες, δουλεύουν αφοσιωμένα 3 χρόνια. Είναι η δουλειά τους που σας παρουσιάζω. Δεν είναι η δουλειά μου. Αυτό να το καταλάβετε. Χωρίς όλους αυτούς, χωρίς και κάποιους από τους υπαλλήλους και πολλούς από τους υπαλλήλους στα κέντρα κοινότητας που θα δείτε παρακάτω, δεν μπορούσε τίποτα από όλα αυτά να γίνει. Χρειάζεται συλλογική δουλειά, πάθος γι' αυτό, μεγάλη αφοσίωση σε αυτό και εμείς είμαστε υπερήφανοι γιατί έτσι συλλογικά δουλέψαμε και συλλογικά προχωράμε. Δεν έκανε ενός ανθρώπου μόνο ποτέ τέτοιου ίδιου έργα, να το θυμάστε. Και τι κάναμε, τα είπα όλα.
Ναι, και εκείνη τη χρονιά, το 17, κάνουμε το μεγάλο άλμα στα σχολικά γεύματα. 130.000 σχολικά γεύματα τη μέρα. Με στόχο το 19 να πάμε στα 500.000 γεύματα τη μέρα. Τη μέρα σχολικά γεύματα. Εμείς πιστεύουμε τα σχολικά γεύματα δεν είναι μόνο για την παιδική φτώχεια. Δεν είναι μόνο για να αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα κοινωνικά. Είναι αγωγή, είναι εκπαίδευση. Πρέπει να τα δείτε τα παιδάκια να τρώνε όλα μαζί. Πρέπει να δείτε τη χαρά που κάνουν. Πρέπει να δείτε τις έρευνες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου όπου έδειξαν ότι είχαμε αύξηση κατά 20% της σχολικής απόδοσης. Δηλαδή, πήραν καλύτερους βαθμούς. Έχαμε μείωση της επιθετικότητας. Δεν είναι τυχαίο, άμα τρώμε όλοι μαζί, σύντροφοι, ε! Τρώμε μαζί. Αλλάζεις, κοινωνικοποίησε. Εγώ νομίζω αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, γι' αυτό αυτοί οι ελεηνοί που κλέβαζαν τα σχολικά γεύματα ως συσίτια, αυτοί οι αργυρώνυμοι των κολεγίων, που είχαν συνηθίσει να τρώνε σχολικά γεύματα, κλέβαζαν εμάς που δίναμε στα δημόσια σχολεία σχολικά γεύματα. Δεν θα τους περάσει. Είναι θεσμός του ελληνικού κράτους πλέον τα σχολικά γεύματα θα δίνονται πια υποχρεωτικά. Και για να δούμε ποιος θα το ξυλώσει αυτό και πότε. Και φτάνω στο το πιο σημαντικό πράγμα που κάναμε. Ωραία όλα αυτά που λες και θα μπορούσα να σας πω πολλά και για τους παιδικούς σταθμούς και για τους βρεφονιπιακούς τι κάνουμε και πώς βρήκαμε τα λεφτά, τα 260 εκατομμύρια να τα βάλουμε στα οικογενειακά επιδόματα, 40% αύξηση και τι κάναμε εκεί. Αλλά νομίζω τίποτα δεν έχει τόση σημασία όσο αυτό που σας δείχνω. Γιατί αυτό τι είναι. Κάναμε για πρώτη φορά το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του κράτους. Σας είπα και πριν, Εθνικό Σύστημα δεν υπήρχε. Τι είναι το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης? Έχει δύο πυλώνες. Αριστερά σας, ο Εθνικός Μηχανισμός. Δεξιά σας, ο ΟΠΕΚΑ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχουμε εδώ και τον σύντροφο, τον Στέλιο τον Μπλιάκη, που είναι διοικητής του ΟΓΑ και σήμερα διοικητής του ΟΠΕΚΑ. Πάμε αριστερά. Βλέπετε τις δύο στήλες της μπλε. Είναι ψηφιακές. Δηλαδή τι λέει, είναι ψηφιακοί και οι δύο πυλώνες. Είναι ψηφιακοί, όπως αυτό που σας εξήγησα. Διασυνδέονται οι έξι βάσεις δεδομένων κτλ. Τι είναι ο Εθνικός Μηχανισμός? Είναι λοιπόν ένας ψηφιακός πυλώνας, μια ραχοκοκαλιά ψηφιακή με τρία μητρώ. Τι έχει τα μητρώ? Το ένα είναι τον ωφελούμενο. Πας εσύ με το αφημί σου ή με το άμκα σου και σου λέει αμέσως τι δικαιούσε. Τέρμα η πελατειακή σχέση. Δεν χρειάζεται να ρωτάει το βουλευτή, δεν χρειάζεται να ρωτάει το δήμαρχο, δεν χρειάζεται να ρωτάει κανέναν. Πάει στα κέντρα κοινότητας. Βλέπετε τη βάση. 240 κέντρα κοινότητας. Αυτά είναι τα κόκκινα που βλέπετε. Βλέπετε την τρύπα στη Μελοπόννησο. Ο Τατούλης δεν ήθελε. Θα αντιμετωπίσουμε και τον Τατούλη. Θα σας πω πώς. 240 κέντρα κοινότητας λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Τι είναι τα κέντρα κοινότητας? Είναι αυτό που λένε υπηρεσία μιας τάσης, λέγεται. One stop shop. Μια τάσης υπηρεσία. Δηλαδή πάει ο πολίτης εκεί και ρωτάει. Από πίσω, εκεί που ρωτάει είναι μια οθόνη, από πίσω δύο άνθρωποι. Όλοι διορισμένοι με ΑΣΕΠ. 700 με ΑΣΕΠ. Μας πήρε 2 χρόνια η δουλειά. Θα είχαμε τελειώσει πιο νωρίς. Με αίμα στήσαμε αυτά τα κέντρα κοινότητας και το ξέρει εδώ όλοι όσοι είναι και από την περιφέρεια και τα λοιπά. Το ξέρουμε λέει. Λοιπόν, η συντρόφισσα από την περιφέρεια. Λοιπόν, με αίμα. Δηλαδή με διαδικασίες κανονικές, όχι ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Με ΑΣΕΠ.
Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Είναι κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ψυχολόγοι, είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Χειρίζονται την πλατφόρμα. Λες εσύ το αφημί σου. Αμέσως μπροστά στα μάτια του του έρχεται όλη σου η κατάσταση. Και σου λέει αμέσως τι δικαιούσε. Δεν έχεις πάρει αυτό το επίδομα. Δεν έχεις πάρει εκείνο. Μπορείς να το κάνεις από το σπίτι σου. Γιατί μπορείς να τα κάνεις ηλεκτρονικά από το σπίτι σου. Δεν μπορείς. Έλα να το κάνουμε τώρα. Τώρα. Εκείνη την ώρα. Τι λέει το δεύτερο μητρό? Λέει τους φορείς. Δηλαδή, τι έχει εδώ γύρω στο Βύρονα, στο Δήμο του Βύρονα? Πόσα ορφανοτροφία, γυροκομεία, ιδιωτικά και δημόσια. Δεν λέει τα δημόσια, λέει οτιδήποτε υπάρχει. Και σου λέει, αν θέλεις να πάρεις το παιδί σου ή τον ηλικιωμένο πατέρα σου, σε αυτό το γυροκομείο θα πληρώνεις τόσα. Αν δεν θέλεις θα το πας εκεί. Τα δικαιώματά σου είναι αυτά. Όλες οι υπηρεσίες. Θα πάρεις βάουτσερ για το παιδί σου. Ποιοι είναι οι βρεφονιπιακοί εδώ γύρω? Είναι αυτοί. Γι' αυτό λέμε γεωπληροφοριακό σύστημα, γιατί είναι στον τόπο. Στην Καλαμάτα. Σε κάθε τόπο έχει τις υπηρεσίες ξεχωριστά. Και το τρίτο είναι τα προγράμματα. Δηλαδή, τι σου λέει? Σου λέει, τόσες χιλιάδες θέσεις προκηρύξαμε στον ΟΑΕΔ. Τόσες χιλιάδες θέσεις για τις τάδε υπηρεσίες. Είτε είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, είτε όχι, στον τόπο σου, δηλαδή στο Δήμο σου, ή είναι εθνικά προγράμματα. Έτσι ο πολίτης, μόλις κάνει πληροφορηθεί, δεν χρειάζεται να ρωτάει αριστερά-δεξιά σαν έρμεο της τύχης του. Μόλις το κάνει αυτό, βλέπετε από κάτω έχει και νέα περιφερειακές διευθύνεις. Αυτές είναι το ΠΕΚΑ. Και όπως βλέπετε, για να σας πω και αυτή την καινοτομία που έχει αυτό το σύστημα, τα κέντρα κοινότητας είναι διπλής όψης ή αν θέλετε διπλής προσωπικότητας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, δεν πληροφορούν μόνο, αλλά online, δηλαδή εκείνη την ώρα, πάνω στην ώρα εκείνη, μεταβιβάζουν την πληροφορία σε δύο ακόμη άλλους. Στα 13 περιφερειακά παρατηρητήρια, ένα στην κάθε περιφέρεια δηλαδή, και μέσα στο Υπουργείο, σε εκείνους τους 54 καημένους υπαλλήλους, ιδρύσαμε νέα διεύθυνση που λέγεται Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής. Άρα, εμείς ξέρουμε κάθε μέρα τι ρωτήσατε στην Καβάλα, τι ρωτήσατε στην Καλαμάτα, τι ρωτήσατε στη Χίο. Και τι απάντηση πήρατε, ξέρουμε. Γιατί αλλιώς πώς θέλετε να παρακολουθούμε τις πολιτικές? Να μας τις στέλνει ο Δήμαρχος με το Περιστέρι? Δεν έχω τίποτα με τους Δημάρχους, Άκη. Ούτε με το Περιστέρι. Λοιπόν, αλλιώς δεν μπορείς να πληροφορείτε το κράτος τι του συμβαίνει. Αλλά δεν ήθελε και να μάθει το κράτος τι του συμβαίνει πιο μπροστά. Ωραία. Τούτων δοθέντων, τα 244-40 κέντρα κοινότητας, είναι ο ομφάλιος λόρος ανάμεσα στον εθνικό μηχανισμό και ανάμεσα στον ΟΠΕΚΑ. Τώρα θα σας πω τον ΟΠΕΚΑ και τελειώσω. Δεν έχω. Τα άλλα όλα είναι μετά, ό,τι θέλετε για τις ειδικές ομάδες. Λοιπόν, ΟΠΕΚΑ, ο οργανισμός ΟΓΑ. Ο αγαπημένος σας, γνωστός σας, ο ΓΑ. Είχε γύρω στους 560 υπαλλήλους. Χοντρά. Οι μισοί μπήκαν στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, στο ενιαίο μεγάλο Ταμείο Ασφάλισης. Οι άλλοι μισοί μας δόθηκαν δώρο. Αυτά είναι τα δώρα που δεν περιμένεις. 280 υπάλληλοι μας δόθηκαν δώρο. Για να φτιάξουμε τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων. Επομένως, 280 άνθρωποι εξαιρετικοί, με μεγάλη πείρα κτλ. Οργανώθηκε όλο αυτό ξανά από την αρχή και μόλις λοιπόν εσύ πας και πίσω θες να πάρεις το ΚΕΑ, παραδείγματος χάρη, αμέσως μεταβιβάζεται η πληροφορία στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος σε ενημερώνει ότι την τάδε του μηνός θα πληρωθείς
το επίδομά σου κτλ. Από εκεί που έχεις δηλώσει, που έχεις κάνει κτλ. Άρα ο ΠΕΚΑ πια παίρνει όλα τα επιδόματα και με τον ίδιο τρόπο όπως το ΚΕΑ διασταυρώνει όλες τις βάσεις δεδομένων και σου απονέμει το επίδομα. Τόσο απλό. Τώρα, όσοι Δήμοι δεν έχουν κέντρα κοινότητας, εμείς θα δώσουμε το πληροφοριακό σύστημα σε όλους τους Δήμους, τσάμπα. Και θα τους καλέσουμε να βάλουν έναν υπάλληλο, εντεταλμένο, γιατί βέβαια δεσμεύεται με τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Έναν υπάλληλο λοιπόν, και θα, άρα δεν θα υπάρχει Δήμος που δεν θα έχει κέντρο κοινότητας. Επομένως, το σύστημα έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα ποτέ. Μόνο εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Μόνο η κυβέρνηση αριστεράς μπορούσε να το κάνει αυτό. Και πραγματικά αυτό είναι μια άλλη εποχή για όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Σας ευχαριστώ.